φτιάχνουμε σπίτι! Τι δεν το ξέρεις? Δεν γίνεται. Έχει βουήξει όλος ο τόπος. Είναι το έκτο μας νέο σπίτι vlog, έκτο update για το σπίτι μας γενικώς. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα δείτε ντουλάπες τοποθετημένες, ολοκένουργιες, όπως ακριβώς θα είναι για πάντα. Θα δείτε τις πόρτες, τις εσωτερικές, τις ενδιάμεσες πόρτες του σπιτιού. Θα δείτε φούρνους και άλλα πολλά, 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 πολλά. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε αυτό το ταξίδι μας, σε αυτή τη νέα αλλαγή, νέο κεφάλαιο της ζωής μας. Τέλος πάντων, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας και ένα like στο σημερινό μας βίντεο, γιατί αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ενδιάμεσες πόρτες. Καλημέρα! Σήμερα είναι η μέρα που θα μπουν οι εσωτερικές πόρτες. Οι ενδιάμεσες πόρτες του σπιτιού, αυτές που ανοιγοκλίνεις σε κάθε δωμάτιο, ρε παιδί μου. Σαν αυτή εδώ ένα πράγμα, αλλά καμία σχέση με αυτήν εδώ. Πάνε στο δικό μας σπίτι και αυτή. Οπότε φτιάχνω ένα καφεδάκι και ξεκινάω κατευθείαν να πάω προς την οικοδομή, γιατί τα μαστόρια έχουν ήδη φτάσει. Αρχικά να πούμε ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά και στους μάστορες και στους επιπλοποιούς που μας βοήθησαν στην όλη κατάσταση και στην όλη φάση των νέων επίπλων. Οι συγκεκριμένοι που θα σας πω και θα σας έχω από κάτω στην περιγραφή όλα τα στοιχεία τους, άμα θέλετε να τους βρείτε, γιατί πραγματικά κάνανε δουλειά. Είναι αστέρια οι άνθρωποι. Εκείνοι έκαναν τις πόρτες ενδιάμεσες, τις ντουλάπες. Εκείνοι θα κάνουν και την κουζίνα μας, την καινούρια. Εκείνοι θα κάνουν και το έπιπλο του μπάνιου. Και γενικώς, ό,τι έχει φάση με έπιπλο θα το αναλάβουν εκείνοι, γιατί τους εμπιστεύομαι πλέον με κλειστά τα μάτια. Θα σας έχω λοιπόν από κάτω στην περιγραφή όλα τα στοιχεία τους. Άμα θέλετε τηλέφωνο, σελίδα, έχουν και Facebook οι άνθρωποι που δείχνουν τη δουλειά τους. Για όποιον ενδιαφέρεται να πάνε να τους τσεκάρει, σας τους προτείνω, γιατί είναι από αυτούς τους ανθρώπους που τους λες τι θέλεις, σου λένε άπειρες ιδέες και πάντα προχωράνε βήμα-βήμα με βάση αυτό που θέλεις εσύ και αυτό που γουστάρεις εσύ εν τέλει. Πάμε λοιπόν να δούμε τις πόρτες και το τι σχεδιάκι έτσι διαλέξαμε. Θα σας δείξω βασικά την πόρτα του μπάνιου. Είναι τρεις ακριβώς ίδιες πόρτες, δεν έχει καμία πολλή διαφορά. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η πόρτα, δεν έχει βαφτή, δεν έχει πόμο, δεν έχει κλειδαριά. Δεν είναι λοιπόν ολοκληρωμένη, αλλά εμείς βλέπουμε αυτό. Και έχουμε κάνει αυτά εδώ τα σχεδιάκια, διαλέξαμε, που κάνει τσικ 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 έτσι. Και είναι τρεις πόρτες ίδιες, η μία του μπάνιου, αυτή εδώ του γραφείου και αυτή εδώ του υπνοδωματίου. Ο πάπας λοιπόν ήθελε στρογγυλό, πώς το λέμε αυτό? Το κάσο, η κάσα. Ναι, η κάσα ήθελε να είναι στρογγυλή οβάλ, εγώ έλεγα τετράγωνο, αλλά ο πάπας ήθελε οβάλ, οπότε οβάλι της. Και την τελευταία φάση του σπιτιού, όταν είμαστε ένα τσικ πριν τη μετακόμιση, θα βαφτεί αυτή εδώ πέρα η πόρτα με το χρώμα που θα διαλέξουμε. Τίνουμε προς το γκρι. Ναι, σωστά. Για να ταιριάζει με το αλουμίνιο. Η οβάλ κανονικά είναι πιο δύσκολη από την ίσια. Εγώ γι' αυτό ήθελα να. Αυτό ήθελε στα δύσκολα, μπάμπη, παιδιά μου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα το καταλατρέψω. Έχει και ελάστιχα ενδιάμεσα. Οπότε δεν κλείνει την πόρτα και θα ακούγεται ντοπ, ξέρω εγώ κτλ. Και ότι καλύτερο θα κλείνει πόρτα και επιτέλου δεν θα ακούς τι γίνεται στο σαλόνι. Θα κοιμόμαστε στην κρεβατοκάμαρα και δεν θα ακούμε το Μάιλο να γαυγίζει σαν παλαβό στο σαλόνι. Τουλάχιστον όχι τόσο έντονο όσο τον ακούμε τώρα εκεί πέρα που μένουμε. Οπότε πόρτες, αυτές εδώ είναι. Αλλά επειδή δεν τα περιγράφω και πάρα πολύ σωστά εγώ, ας ακούσουμε λίγα λόγια και από τους επιπλοποιούς μας. Καλησπέρα και από εμάς. Εδώ έχουμε πόρτα δωματίου από massive κάσωμα σε οβάλ μορφή και κουμποτό πρεβάζι. Η πόρτα είναι από γυμνό MDF και μέσα με τελάρωμα από massive ξύλο. Όχι από χαρτί, δηλαδή χαρτοκυψέλη. Είναι με massive ξυλαράκια το εσωτερικό της, το λεγόμενο τελάρο που λέμε εμείς. Βέβαια λείπει η πετούγια και η βαφή. Η βαφή που θα γίνει στα χρώματα όπου επιθυμεί ο Μπάμπης και η Μαριάννα. Πολύ καλά τα πω άνθρωπος, γιατί εγώ δεν κατάλαβα γρή. Αυτά τα επεισόδια και τα updates για το νέο σπίτι γίνονται συνήθως μηνιαία από εμάς. Αλλά καθυστερήσανε πάρα πολύ αυτό το μήνα. Μας καθυστερήσανε πάρα πολλές ορισμένες εργασίες με βαψίματα και τέτοιες χαζομάρες και ηλεκτρολόγικη υδραυλική και κάτι τέτοιο. Και εκνευρίστηκα και λέω: άστο, χέστο, δεν θα έχουμε τον προηγούμενο μήνα update. Για αυτό το λόγο δεν είχαμε τον προηγούμενο μήνα. Αλλά σας το λέω: κάθε μήνα έχουμε update. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι. Έχουν έρθει όλοι οι μάστορες και βάζουν αυτή τη στιγμή τις ντουλάπες μας. Οπότε μαζί θα τα δούμε όλα αυτά. Φοβονώ να δείτε τις ντουλάπες μας! Ό,τι ακριβώς δείτε στο σημερινό βίντεο, αυτή είναι η τελική ντουλάπα. Δεν χρειάζεται ούτε βαψίματα, τίποτα, τίποτα. Είναι ακριβώς αυτή που θα έχουμε για την υπόλοιπη ζωή μας σε αυτό το σπίτι.
Βέβαια, να πω ότι όλη αυτή τη φάση με την ντουλάπα την είχα σποιλάρει πάνω από 3 φορές στα Instagram story μου. Οπότε, άμα δεν τα βλέπατε, θα καθυστερήσατε πάρα πολύ να μάθετε πώς ακριβώς ήταν η ντουλάπα μας και την όλη φάση. Όσοι πάντως το είδαν, είχαν κατενθουσιαστεί. Οπότε, άμα δεν με έχεις follow στο Instagram, κάνε εκεί πέρα ένα follow. Εδώ είναι το προφίλ μας. Γιατί ανεβαίνουν πάρα πολλά spoilers. Και γενικότερα βλέπεις πράγματα πολύ πιο γρήγορα από ότι αν περιμένεις να δεις στο YouTube. Μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας. Λοιπόν, έχει ένα τεράστιο καθρέφτη που πάνω μέχρι κάτω. Τεράστιο. Αυτό ακριβώς συζητήσαμε στα παιδιά. Λοιπόν, καθρέφτη που είναι πάνω μέχρι κάτω. Όλο το φύλλο και το δεύτερο φύλλο είναι ένα μπέζ χρώμα. Ό,τι χρώμα το βλέπετε όπως το βλέπετε, έτσι θα είναι για πάντα σχεδόν. Και ανοίγω το από το φύλλο. Εκεί πάνω, ένα σωσκρίδι θα βάλουμε. Έχει χώρο. Εδώ. Χώρος. Το αγαπημένο μου είναι το πρώτο σιρτάρι. Κοίτα, κοίτα. Πόσο τέλειο. Λοιπόν, τα έχω ήδη οργανώσει στο μυαλό μου. Εδώ πέρα κολιέ, εδώ πέρα γυαλιά ηλίου, εκεί πέρα πίσω δαχτυλιδοκαταστάσεις και εδώ πέρα ζώνες. Σιρταράκια. Κοίτα, είναι βαθύ σιρτάρι. Είναι βαθύ πράγμα. Τέλεια. Και εδώ κάτω μπορούμε να μπουν κανένα παπουτσάκι. Και εδώ πάλι κρεμάς. Κοίτα τι όμορφα. Εδώ πέρα θα κρεμάμε. Κάτσε γιατί είναι μισό. Δεν πειράζει, εδώ θα κρεμάμε πάνω φόρια. Οκ. Και πάμε και στο άλλο φύλλο. Α! Θα μπει και πάνω τι είναι. Να μπουν οι παροχές και να κατέβουν κάτω λεπτοφωτισμοί. Θα μπουν λεπτοφωτισμοί, δηλαδή θα έχει εδώ πέρα τύπου ένα τσικ. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα βάλω τη κατάσταση, θα έχει πάντως φως LED. Τώρα έχει περαστεί με μεμβράνη η όλη κατάσταση. Τη βγάλαμε για να σας το δείξουμε. Θα σας το δείξω την άλλη πλευρά, στο άλλο δωμάτιο, στο γραφείο, που θα το δείτε καλύτερα. Κοίτα τώρα τι έχει να γίνει, πόσο έξυπνο να εκμεταλλευτείς και τον από πάνω χώρο, πάνω από το... πόρτα. Πάνω από την πόρτα και ανεβαίνεις εδώ, κάνεις αυτό και ανοίγει! Με μηχανισμό poops, μας το είπανε. Σωστά, ναι. Πατάς το, δεις και ανοίγει. Και κλείνει με soft close, και το πιέζεις. Και εκεί πέρα πάνω είναι για πάπλωμα, παπλωματοθήκες, πράγματα που δεν θα χρησιμοποιείς everyday και κλείνει έτσι, soft. Πάμε τώρα να ακούσουμε και μερικά λόγια πιο επιστημονικά για το από τι είναι φτιαγμένη η συγκεκριμένη ντουλάπα και ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να σας περιγράψω εγώ όπως καταλαβαίνετε. Μια απλή καθημερινή Μαριάννα. Η ντουλάπα αυτή είναι από μελαμίνη, συγκεκριμένα μελαμίνη ακρίτας είναι η προέλευση. Η σειρώμενη ντουλάπα είναι από inox πλαίσιο. Έχουμε ολόκληρο καθρέφτη. Και από εδώ η ντουλάπα του γραφείου, παύλα μελλοντικό παιδικό δωμάτιο, μελλοντική κρεβατοκάμαρα και δεν συμμαζεύεται. Κοίτα τι! Τέλεια, δεν είναι πανέμορφη. Εδώ θέλαμε πάλι κάτι σε καθρέφτη, αλλά είναι μπρονζέ καθρέφτης. Δεν είναι ο καθρέφτης που είδατε στο υπνοδωμάτιο κλασικός. Εδώ θα σας τα δείξω πάρα πολύ όμορφα έτσι και πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν έχουμε τη μεμβράνη. Είναι ακριβώς οι ίδιοι χώροι πάλι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα και το μπροστά εδώ πέρα σε τάρι. Όπου λίγο στο σαμάκι εδώ έχει ξεφύγει. Κάποιος έχει κουλούρι. Και πάμε να ζήξω την άλλη πλευρά που είναι ίδια πλευρά με το υπνοδωμάτιο. Έχουμε ήδη φέρει πράγματα εδώ να αποθηκεύσουμε, σωστά. Λοιπόν, εδώ έχει κάτι γαμάτο, φίλε. Έχει αυτό εδώ, που είναι ο μηχανισμός ασανσέρ, να σου πω τι θα κάνουμε. Είμαστε ένα 60 εμείς και οι δύο. Τα μελλοντικά μας παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω από ένα 60. Ένα 60. Όχι, πάνω από πολύ είναι. Ένα 65. 66, max. Οπότε δεν φτάνεις εκεί πέρα, θα βγάζεις σκάλα κάθε φορά. Έχεις λοιπόν αυτό πέρα το μηχάνημα που το κάνει έτσι. Τσικ! Παίρνεις τα πραγματάκια σου που έχεις εδώ πέρα και μετά το κάνεις αυτό και πάει πάνω. Γιατί φοβήθηκες? Φοβήθηκα γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Να κάνω μια εδώ. Δεν έχω ποτέ χρησιμοποιήσει την διαπραγωγή, γι' αυτό φοβάμαι και το φοβάμαι γενικώ. Και δεν είναι μόνο του. Θα με πάρει λίγο χρόνο να το συνηθίσω, θα το συνηθίσω πάντως. Μετά εδώ πέρα πάλι το ραφάκι μας, εδώ πέρα πάλι για κρέμα στα πράγματα. Προφανώς και θα έρθουν πάρα πολλά βίντεο οργάνωση ντουλάπας όπως καταλαβαίνετε. Οπότε stay tuned για όλα τα βίντεο οργάνωση ντουλάπας που θα έρθουν σε αυτή την ντουλάπα. Παιδιά, η τσάντα Calvin Klein μου! Πού πας μωρή και εσύ με την Calvin Klein στην οικοδομή? Ας ελπίσουμε ότι καθαρίζεται.
Στο σημείο αυτό να σου πω για να μην χάσεις το επόμενο μας update, το οποίο θα περιλαμβάνει τα πάντα όλα για την κουζίνα. Ανυπομονώ όσο τίποτα να δείτε πώς έχουμε σχεδιάσει και πώς έχουμε αποφασίσει να είναι η κουζίνα. Θα είναι πάρα πολύ μοντέρνα. Κάνε subscribe στο κανάλι μας. Δεν θέλω να το χάσεις. Θα γίνει πολύ. Πώς να την περιγράψω τώρα τη συγκεκριμένη κουζίνα, να την πω κεντρική, να την πω έξτρα. Θα δείτε στην πορεία. Κάτι το οποίο έχετε πάρα πολύ καιρό να δείτε σε όλα αυτά τα βίντεο update που κάνουμε με το νέο μας σπίτι είναι το μπάνιο. Και αυτός ο μοναδικός λόγος ήταν ότι δεν είχαμε κάτι καινούργιο να δείξουμε. Όμως στο σημερινό βίντεο έχω να σας κάνω ένα πάρα πολύ juicy και ωραίο update για το μπάνιο μας. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ είναι το μπάνιο μας. Το θυμάστε, το θυμάστε. Εδώ πέρα θα μπει καμπίνα με τζάμι και πέρα. Το πιο σημαντικό πράγμα στο σπίτι, χέστρα, από το νηπτήρα πλυντηρίο ρούχων. Εδώ πάνω όμως, αυτό που δεν είχατε δει ποτέ, είναι ότι αποφασίσαμε να το κλείσουμε όλο αυτό με γύψο σανίδα. Θες να μας πεις πάμε το λόγο? Εξήγησε μας, αγάπη μας, που τα ξέρεις αυτά. Βασικά είναι η γύψο σανίδα η οποία είναι με αντοχή στην υγρασία που βάζει μέσα σε μπάνια. Και το κάναμε έτσι για να το συνδυάσουμε, να βάλουμε και ένα ωραίο τάτο εδώ πέρα. Τι είναι? Αλουμινένια βάση, η οποία εδώ πέρα μέσα πάνε μέχρι δύο λιδοτενίες. Οι οποίες λιδοτενίες μπορεί να είναι πάρα πολύ φωτεινές. Βάζει μέσα τις λιδοτενίες 2,5-3,000 λούμεν το μέτρο. Αυτό είναι πολύ φωτεινό, φαντάζομαι, για να μου το λες. Ναι, είναι δηλαδή άμα βάλεις δύο, είναι σαν να έχεις βάλει δύο τις λάμπες μεγάλες εκεί, τις δυνατές της LED. Τι λες τώρα. Άρα αυτό για φωτισμό στο μπάνιο θα έχουμε την λεντοτενία, η οποία θα μπει εκεί πέρα πάνω και θα φωτίζει από πάνω προς τα κάτω και θα φαίνεται πολύ φωτεινά εδώ πέρα τα πράγματα. Και ένα φως πάνω από το καθρέφτη ή τον καθρέφτη. Και ένα φως πάνω από το καθρέφτη ή τον καθρέφτη. Οκ. Okay. Εκεί θα ακουμπώσει ο εξαιρισμός, που πρέπει να διαλέξουμε ένα εξαιρισμό να είναι πολύ δυνατός, όπως καταλαβαίνετε. Μετά εδώ, τα θυμάστε τα ραφάκια μας εδώ που έχουν αυτά τα απέσια inox λεπτομέρειες, τις οποίες δεν μου αρέσει το Inox, εμένα προσωπικά εγώ έχω θέμα με το Inox. Έχω σκεφτεί hack και τι ακριβώς θα κάνουμε όταν με το καλό μετακομίσουμε εδώ, για να καλυφθούν αυτά με ένα ξύλινο που θα ταιριάζει και με το χρώμα, το ψεύτικο ξύλινο του πλακάκι που έχει το υπόλοιπο μπάνιο. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το μπάνιο, μωρό μου, ανυπομονώ να είναι μπάνιο και να κάνουμε μπάνιο εδώ. Απλά κάτσε και σκέψου και φανταστείτε πόσα story έχουμε να βγάλουμε εδώ πέρα με outfits. Πόσα haul θα βλέπετε το ολοκληρωτικό outfit σε αυτόν εδώ πέρα τον καθρέφτη. Που δεν χρειάζεται έναν ολόκληρο έπιπλο καθρέφτης. Είναι ντουλάπα. Καλά. Δεν είναι πανέξυπνο. Είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια εδώ θα είναι το κρεβάτι. Οπότε κάπου εδώ θα έχουμε χώρο για να σας δείχνω ρούχα και outfits. Έχει κανείς ιδέα τι μπορεί να είναι αυτό? Προκειμένου λοιπόν να έχουμε το επόμενο μας update όσο πιο γρήγορα γίνεται, το οποίο επόμενο μας update θα είναι κουζίνα, έπρεπε να πάρουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας. Δηλαδή να είναι έτοιμο το ψυγείο, να το έχουμε αγορασμένο, να έχουμε το manual για να δούμε ακριβώς το κουτί του που θα πέσει. Ωραία, τις διαστάσεις δηλαδή από όλα. Πλυντήριο ρούχων. Πιάτων. Πλυντήριο πιάτων, φούρνο, εστίες. Πώς το λέμε το άλλο? Απροφητήρα. Πώς φαίνεται, δεν έχω ιδέα από αυτά. Οπότε έχουμε φούρνο. Έχουμε το κοινωνικό μας φούρνο. Σωστά. Και τις κοινωνικές μας εστίες. Θα μας πει ο Μπάμπης όμως ορισμένα λόγια για αυτά, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εδώ μόνο είναι οι εστίες. Δεν τις βγάζουμε τώρα, μην τις κάνουμε άσχημα. Έχουν touch χειριστήρια. Είναι παγωγικές, δηλαδή ξέρω άμα αποκουμπήσεις πάνω το σκεύος, τότε δουλεύουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα να βάλουμε καμία φωτιά. Μου τι λέει τώρα, το καταλαβαίνετε. Μία φορά κι εγώ μπερδεύτηκα και άναψα λάθος μάτι και έκαψα το βραστήρα μας και το έχουμε κάνει θέμα. Και εδώ πέρα είναι ο ωραιότατος φούρνος. Νάτος ο φούρνος μας, ο οποίος είναι εντυχιζόμενος. Τα-τα! Οπότε στο επόμενο update θα είναι η όλη φάση της κουζίνας, η τοποθέτηση της κουζίνας, τι άλλο της κουζίνας, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει με την κουζίνα θα υπάρχει στο επόμενο update. Για να μην το χάσεις, κάνε subscribe στο κανάλι μας και πάτε και το κουδουνάκι για να σου ειδοποιήσει για το πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο. Ένα μικρό sneak peek, γιατί δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε, όπως καταλαβαίνετε θα περαστούν μέσα όλες οι βρωμιές. Κοιτάξτε τον. Αυτά λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας update, να μην ξεχάσεις να κάνεις το που αρέσει σε σένα και μόνο σένα, και εμείς θα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Φιλάκια!